Σόουζα είναι πάνω στην μπάλα. Υποθέτω ότι δεν θα το πάει βέβαια απευθείας, είναι και πολύ κοντά. Το δοκιμάζει όμως και η μπάλα πέφτει στα δίκτυα. Είναι εκπληκτικό γκολ του Σόουζα. Χωρίς φόρα, στο έκτο λεπτό, εν στάση, εκτελεί την παλιά του ομάδα. Κοιτάξτε, με ένα βήμα φόρα. Δεν έκαναν τίποτα, δεν το περίμεναν απευθείας. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Πάολο Σόουζα. Γέμισμα στο πίσω δοκάρι, υπάρχει χέρι, παίζει μπάλα, το σουτ και η σέντρα δίνει ο Γιόλ. Ισοφαρίζει ο Ιντζάκη. Σηκωθήκαν στην περιοχή, δεν ξέρω αν υπήρχε χέρι στη διεκδίκηση της μπάλας εκεί. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάντως πάγωσαν. Τελικά ο Ιντζάκη είναι αυτός που ισοφαρίζει για τη Γιουβέντους στο 24. Εδώ κοιτάξτε. Το γέμισμα από τον Ονίλ. Όχι, τίποτα δεν είναι, καθαρότατη φάση. Ο Κοβάσεβιτς σούταρε και από εκεί και πέρα. Στο δεξί του πόδι ο Παναθηναϊκός έχει τις ελπίδες να περάσει και πάλι μπροστά στο σκορ και το κάνει! 2-1! Ο Παναθηναϊκός ξανά με τον Λιβερόπουλο που δίνει για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα το σούτ, το 3-1! Ο Βαζέχα βάζει τον Παναθηναϊκό στο 65 με 2 γκολ μπροστά! Ο μεγάλος της Βαζέχα. Ο άνθρωπος που έχει δώσει στο Παναθηναϊκό τόσες και τόσες μεγάλες στιγμές σε αυτά τα 11 χρόνια της τρομερής παρουσίας του στην Ελλάδα. Ίσως βάζει ακόμα ένα τεράστιο λίθο στην προσφορά του με το 22ο του γκολ στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός τώρα 25 λεπτά πριν το τέλος, από την ωραιότατη παλιά του Λιβερόπουλου, το σταμάτημα του Βαζέχα, το σουτ χαμηλά. Δεν μπορεί ο Παναμπούλα και πάνε στα δίκτυα. Σόουζα είναι πάνω στην μπάλα, υποθέτω ότι δεν θα το πάει βέβαια απευθείας, είναι και πολύ κοντά. Το δοκιμάζει όμως και η μπάλα πέφτει στα δίκτυα. Είναι εκπληκτικό γκολ του Σόουζα. Χωρίς φόρα, στο έκτο λεπτό, εν στάση, εκτελεί την παλιά του ομάδα. Κοιτάξτε, με ένα βήμα φόρα. Δεν έκαναν τίποτα, δεν το περίμεναν απευθείας. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Πάολο Σόουζα. Γέμισμα στο πίσω δοκάρι, υπάρχει χέρι, παίζει μπάλα, το σουτ και η σέντρα δείχνει ο Γιόλ. Ισοφαρίζει ο Ιντζάκη. Σηκωθήκαν στην περιοχή, δεν ξέρω αν υπήρχε χέρι στη διεκδίκηση της μπάλας εκεί. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάντως πάγωσαν. Τελικά ο Ιντζάκη είναι αυτός που ισοφαρίζει για τη Γιουβέντους στο 24. Εδώ κοιτάξτε. Το γέμισμα τον Ονίλ. Όχι, τίποτα δεν είναι, καθαρότατη φάση. Ο Κοβάσεβιτς σούταρε και από εκεί και πέρα. Στο δεξί του πόδι ο Παναθηναϊκός έχει τις ελπίδες να περάσει και πάλι μπροστά στο σκορ και το κάνει! 2-1! Ο Παναθηναϊκός ξανά με τον Λιβερόπουλο που δίνει για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα το σούτ, το 3-1! Ο Βαζέχα βάζει τον Παναθηναϊκό στο 65 με 2 γκολ μπροστά! Ο μεγάλος της Βαζέχα. Ο άνθρωπος που έχει δώσει στο Παναθηναϊκό τόσες και τόσες μεγάλες στιγμές σε αυτά τα 11 χρόνια της τρομερής παρουσίας του στην Ελλάδα. Ίσως βάζει ακόμα ένα τεράστιο λίθο στην προσφορά του με το 22ο του γκολ στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός τώρα 25 λεπτά πριν το τέλος, από την ωραιότατη παλιά του Λιβερόπουλου, το σταμάτημα του Βαζέχα, το σουτ χαμηλά, δεν μπορεί ο Παναμπούλα και η μπάλα